Λάβετε θέσεις που λένε. Και γιατί να τις λάβετε, διότι θα ξεκινήσει η τελευταία ενότητα, last but not least, η οποία έχει σαν πρόλογο αυτό που πολλοί περιμένουν τέτοια στιγμή κάθε χρόνο, τα Infocom Awards. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα βραβείο, το οποίο έχει να κάνει με τις συνέργειες. Και ποιος θα μπορούσε να πάρει αυτό το βραβείο παρά μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία που ξέρει από συνέργειες. Ξέρει καλά ότι ο διαγωνισμός δεν αποδίδει και απλά οδηγεί σε μια σπατάλη δυνάμεων, το έχει δει από εμπειρία φυσικά. Στο σύντομο μέλλον ο καταναλωτής θα αγοράζει υπηρεσίες και δεν θα νοιάζεται πολύ για το ποιος ακριβώς τις παρέχει. Έτσι γίνεται και σε άλλους τομείς που το έχουμε ήδη δει αυτό. Άρα ο πάροχος απλά οφείλει να τις έχει και να τις χορηγεί, να τις δίνει. Έτσι λοιπόν, το βραβείο των συνεργειών, και θα συνεχίσει και ο Βαγγέλης μετά να πει γιατί και πώς, απονέμεται φέτος στη Vodafone. Και θα το παραλάβει από τον κύριο από τον κύριο Κώστα Νόστη. Κύριε Νόστη, σας θέλω εδώ. Θα το παραλάβει ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, Διευθυντής Στρατηγικής της Vodafone. Λογικό είναι, πάλι, διευθυντής στρατηγικής. Είναι στρατηγική επιλογή οι συνέργειες. Το ίδιο κάπως αισθάνεται και η ΣΥΤΑ και είναι προφανές, γιατί από νωρίς έχει καταλάβει ότι με τις συνέργειες πετυχαίνει περισσότερα. Και το αποδεικνύει χρησιμοποιώντας μια all IP πλατφόρμα για να τις φιλοξενήσει. Τελευταίο δείγμα λοιπόν είναι το MVNO. Παρακαλούμε τον κύριο Χρήστο Λιμνατίτη, Γενικό Διευθυντή της ΣΥΤΑ Ελλάς, να παραλάβει το βραβείο συνεργειών από τον κύριο Κωνσταντίνο Νόστη. Αν κάποιος έπρεπε να βάλει έναν ορισμό στις συνέργειες, αυτός θα ήταν η ευελιξία. Το είδαμε πριν, agility, συνέχεια. Έπαιζε στα slides από εδώ, από εκεί. Χωρίς ευελιξία δεν υπάρχουν συνέργειες. Και κατά κανόνα η συνεργασία οδηγεί σε invictus καταστάσεις. Η WIND λοιπόν, το τρίτο βραβείο συνεργειών. Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων. Γιώργο, πού είσαι? Το τρίτο κατά σειρά, γιατί ήταν τρεις στη συνέργεια. Είπαμε, οι συνέργειες δεν είναι ένας ποτέ. It needs two or three to worlds. Όταν λοιπόν εμείς δίνουμε βραβεία, δεν παίζουμε ζάρια. Τι να πει λοιπόν κανείς για την εταιρεία των 5 Υπήρων και των 7 Θαλασσών, που είναι μία από τις Big Four σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάντως σίγουρα τυχαίο δεν είναι και μιλάμε για την Hydralot. Παρακαλούμε τον κύριο Γιώργο Ζεζεφίλη, Group Chief Products and Services Officer, να παραλάβει το βραβείο από τον κύριο Κωνσταντινόστη. Όχι, κύριος Νόστατος, εσείς, παρακαλώ. Και μιλώντας για Big, τα οικονομικά στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Ενώ από μία πρώην προβληματική ΔΕΚΟ έχει πλέον μετασχηματιστεί σε ένα κερδοφόρο όμιλο. Έναν όμιλο που μέσα στο 2014 έπιασε και ξεπέρασε όλους τους οικονομικούς, εμπορικούς και τεχνολογικούς στόχους. Προφανώς μιλάμε για τον ΟΤΕ. Παρακαλούμε λοιπόν τον κύριο Μιχάλη Τσαμάς, πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλο του ομίλου ΟΤΕ, να παραλάβει το βραβείο από τον κύριο Ριζόπουλο. Σε καλή μεριά, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως. Καλησπέρα. Ευχαριστώ τους διοργανωτές για το βραβείο αυτό και την αναγνώριση για στις προσπάθειες που έχουν γίνει από τον ΟΤΕ
για να προσφέρει υπηρεσίες άριστες ή τουλάχιστον όσο καλύτερα γίνεται με τις συνθήκες που επικρατούν σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του. Στην κινητή, στη σταθερή, στο business, στο B2B, στη συνδρομητική και όπου αλλού δραστηριοποιείται. Αυτή η αναγνώριση είναι επίσης και αναγνώριση της προσπάθειας και των επενδύσεων που γίνεται για να μπορέσει η εταιρεία να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας, στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας και των τεχνολογικών υποδομών. Το βραβείο αυτό το παραλαμβάνω εγώ ως εκπρόσωπος όλων των στελεχών του ΟΤΕ, των διευθυντών, του management, των στελεχών από κάτω, αλλά και των πελατών μας, οι οποίοι καθημερινά μας αναγνωρίζουν αυτές τις προσπάθειες και αυτό που προσπαθούμε να τους προσφέρουμε. Τους ανήκει λοιπόν αυτό το βραβείο και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος, με την ίδια πίστη και με την ίδια δέσμευση να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, να ενισχύουμε την οικονομία της χώρας, να πρωτοπορούμε και να είμαστε ηγέτες στην αναβάθμιση των υποδομών της χώρας και πάνω απ' όλα να προσφέρουμε όσο πιο καλές υπηρεσίες μπορούμε, άριστες υπηρεσίες σε πολλούς, στους περισσότερους τομείς που δραστηριοποιούμαστε. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τους διοργανωτές και εσάς που έχετε συνεισφέρει, εσάς από τον ΟΤΕ, στην προσπάθεια αυτή. Τελευταίο βραβείο για σήμερα, Manager of the Year. Φέτος επιλέξαμε η Οργανωτική Επιτροπή τον κύριο Γλαύκο Περσιάνη, γιατί ολοκλήρωσε το πρώτο deal επί εδάφους Consolidation και ανέδειξε τη Vodafone σε πρωταθλήτρια των σύνδεξης. Κύριε Περσιάνη.